Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός προκήρυξε ομοσπονδιακές εκλογές για τις 21 Μαΐου. Η πρώτη θητεία του Σκοτ Μόρισον σημαδεύτηκε από μεγάλες φυσικές καταστροφές και βεβαίως από την πανδημία της COVID-19. Ο Μόρισον υποστηρίζει πως η κυβέρνησή του κατόρθωσε να κρατήσει όρθια τη χώρα. Η κυβέρνησή μας δεν είναι τέλεια. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε κάτι τέτοιο. Όμως όλοι μπορούν να κρίνουν την δράση μας, να δουν τα ελαττώματά μας, αλλά και όσα σημαντικά πετύχαμε σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Ακόμη μπορείτε να κρίνετε το σχέδιό μας για το μέλλον. Δημιουργούμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ενώ έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία εδώ και περίπου 50 χρόνια. Οι περίπου 17 εκατομμύρια Αυστραλοί ψηφοφόροι θα κληθούν να αναδείξουν τα μέλη της Βουλής και της Μισής Γερουσίας. Ο αρχηγός του κόμματος που θα επικρατήσει θα ονομαστεί Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός. Ο Σκοτ Μόρισον επιδιώκει να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός που θα εξασφαλίσει δεύτερη θητεία μετά τον Τζον Χάουαρτ το 2004. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, βρίσκεται αρκετά πίσω από το εργατικό κόμμα του Άντονι Αλμπανέζη.